Παρακαλώ, κύριε Βιτάλη, επειδή σύστησα προηγουμένως τον κύριο Κερίδη, παρακαλώ αυτοσυστηθείτε εσείς. Ναι, είμαι χημικός μηχανικός, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συμμετέχω με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, υποψήφιος για τις ευρωεκλογές. Γιατί το κάνετε? Το κάνω γιατί πιστεύω ότι το να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτές τις ευρωεκλογές μπορεί να αποτελέσει βήμα για όλο το λαό, για την νεολαία, για τους αυτοαποσχολούμενους, για τους φτωχούς αγρότες, ώστε από καλύτερες θέσεις να μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα να αποκαλύψει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσει, να προειδοποιήσει για αυτά τα οποία έρχονται και για αυτά τα οποία ζούμε ούτως ή άλλως στην καθημερινή μας ζωή όλοι. Λέει εδώ ο 088, ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ορίστε τα διαβάζετε κι εσείς, να πάει να μιλήσει στην Ανατολική Ευρώπη που βίωσαν τον κομμουνιστικό σοσιαλισμό, μετά να πάει στη Βόρεια Κορέα να μιλήσει με τον Κιμ σε κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που μάλλον θα τον έχουν βάλει. Τι θέλετε από την Ευρώπη, παρακαλώ πολύ, ως κουκουέ, κύριε Βιτάλη? Καλά, για το φίλο που στέλνει το μήνυμα, εντάξει, ας μιλήσουμε εμείς για την Ευρώπη αυτή που ζούμε τώρα. Που τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ναι. 16,6 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι. 40 εκατομμύρια, περίπου το 21% αυτή τη στιγμή που απασχολείται. Και 110 είναι τα εκατομμύρια που σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, βέβαια, από την άλλη δεν μπορούμε να αναιρέσουμε και αυτό που λέει ότι δηλαδή οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης που ήταν κάποτε στον Σοβιετικό Συνασπισμό σήμερα δεν θέλουν καν να το επικαλούνται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που δεν μπορούμε να αναιρέσουμε είναι ότι οι χώρες που ήταν αυτές, τέλος πάντων, που στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τότε ο λαός τους είχε εξασφαλισμένα ζητήματα τα οποία σήμερα δεν τα έχουν. Σήμερα έχει ένα άλλο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, έχει καπιταλισμό όπως ζούμε εμείς στην Ευρώπη. Πολλές χώρες από αυτές επέλεξαν τον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λαοί τους το βιώνουν στο πετσί τους. Βιώνουν πολύ άσχημες συνθήκες βέβαια που βιώνει και ο ελληνικός λαός. Άρα το πρόβλημά σας είναι ότι είναι η Ευρώπη του καπιταλισμού. Αυτό ενοχλεί. Αυτό είναι που στιγματίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι, το στιγματίζει και κατά τη γνώμη μας είναι και αλήθεια. Γιατί ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα θέλατε είναι τι πράγμα, κύριε Βιτάλη, αυτό να βγάλουμε? Τι θα θέλατε εσείς, πώς δεν είναι η Ευρώπη? Εμείς πιστεύουμε σε μια Ευρώπη των λαών, σε μια Ευρώπη που οι λαοί μέσα σε αυτή θα μπορούν να ευημερούν. Για να ευημερούν οι λαοί λοιπόν σε μια τέτοια Ευρώπη, πρέπει πρώτα απ' όλα στη χώρα τους. Και με τον καπιταλισμό ευημερούν. Αλλά θέλω να βγει το στίγμα. Με τον καπιταλισμό, τα στοιχεία που σας έδωσα δείχνει ότι η συνολική πλειοψηφία δεν ευημερεί. Όταν 110 εκατομμύρια ζουν στο όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη ευημερία. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε λαός στη χώρα του μπορεί να γίνει αφέντης στον τόπο του, μπορεί να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές προς όφελός του, όχι προς όφελος κάποιων πολυεθνικών και μονοπωλίων. Τέτοια προέκταση μπορεί να δει στο φάρμακο και όλη τη σκανδαλολογία που έχει ανοίξει, γιατί υπεύθυνοι είναι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια για την κατάσταση που βρίσκεται η υγεία σήμερα, για τα. Πολύ ωραία και μια καταληκτική πρόταση. Δεν θέλετε λοιπόν αυτή την Ευρώπη. Ναι. Να είναι μια Ευρώπη που να έχει πάνω έναν κρατισμό, δηλαδή να διοικούνται όλα κεντρικά από ένα κράτος. Δεν είναι ζήτημα κρατισμού, είναι ζήτημα στο ποιος είναι αυτή τη στιγμή. Με κάποιο τρόπο πρέπει να διοικηθεί. Βεβαίως. Γιατί και τώρα είναι η Ευρώπη των λαών, δεν είναι η Ευρώπη κανένας άλλου. Των λαών είναι. Αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη των μονοπωλίων. Σύμφωνα με τη δικιά μας ανάλυση την οποία. Εσείς λέτε να αντικατασταθεί το μονοπόλιο με το κρατικό μονοπόλιο. Όχι, δεν λέμε αυτό σε καμία περίπτωση. Εμείς λέμε να αλλάξουν χέρι τα κλειδιά της οικονομίας και να πάρει ποιος. Με τις δομές του, με τις. Κάπου θα καταλήγει ο λαός. Κάπου καταλήγει όλο αυτό. Πού καταλήγει, σε ποιον καταλήγει? Να καταλήγει στην εξουσία του. Στην εξουσία του. Θέλω μια τάκα συνέχεια. Μια τάκα. Ορίστε. Η ψήφος στο κουκουέ θα μείνει εκεί που δόθηκε. Επιστρέφει στο λαό και το κίνημά του. Γίνεται δική του δύναμη. Γι' αυτό να στηριχθεί το κουκουέ σε όλες τις επερχόμενες εκλογές. Εμείς καλούμε το λαό και την νεολαία να στηρίξει το κουκουέ, γιατί αποτελεί τη μοναδική δύναμη που γνήσια καταδικάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει φέρει φτώχεια, που έχει φέρει ανεργία, που φέρνει πολέμους. Και πιστεύουμε ότι είναι ευκαιρία και οι ευρωεκλογές και οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και όποιες άλλες εκλογές προκύψουν να δοθεί ένα τέτοιο μήνυμα. Ένα τέτοιο βήμα δόθηκε με τις φοιτητικές εκλογές, που η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας είναι η μόνη παράταξη που κατέγραψε άνοδο σε ψήφους και ποσοστά. Οι νέοι που στήριξαν την Πανσπουδαστική μπορούν να κάνουν το βήμα στις επόμενες εκλογές, ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές, να στηρίξουν το κουκουέ.